Το θέμα της οικονομίας είναι αυτό που απασχολεί όλους μας. Γι' αυτό είναι μαζί μας σήμερα ο καθηγητής οικονομικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ο κύριος Χρήστος Κόλλιας, για να μας δώσει να καταλάβουμε το τι συμβαίνει. Καλησπέρα, κύριε καθηγητά. Καλησπέρα σας. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καλησπέρα στους τηλεθεατές μας. Είναι, κύριε Κόλλια, μια κρίση αυτή που διανύουμε που θα μείνει στην ιστορία? Νομίζω αναμφίβολα ο πόλεμος στην Ουκρανία έχει πυροδοτήσει παγκόσμιους, θα έλεγα, αλλά κυρίως ευρωπαϊκούς οικονομικούς κλειδονισμούς, οι οποίοι συμπυκνώνονται προφανώς στο αυξανόμενο κόστος ζωής εξαιτίας των υψηλών τιμών της ενέργειας, του φυσικού αερίου και του πετρελαίου. Ο υψηλός πληθωρισμός κατατρώει προφανώς το διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών και παράλληλα μπορεί να επιβραδύνει την οικονομική ανάπτυξη. Να δώσω ένα πολύ απλό παράδειγμα. Σκεφτείτε το κόστος των υλικών οικοδομής, πώς αρνητικά θα επηρεάσει στην οικοδομική δραστηριότητα που αποτελεί έναν από τους βασικούς τομείς γύρω από τον οποίο δεκάδες αν όχι εκατοντάδες επαγγέλματα βιοπορίζονται. Αυτή όμως είναι μια ευρωπαϊκή πραγματικότητα με την έννοια ότι επηρεάζει όλες τις ευρωπαϊκές χώρες και όχι μόνο την Ελλάδα ξεχωριστά. Και το αποτέλεσμα μέχρι στιγμής είναι ότι κατατρώει μονάδες από τον προβλεπόμενο ρυθμό μεγέθυνσης της ελληνικής οικονομίας. Είδαμε ότι ο Ελστάτ ανακοίνωσε για το Μάρτιο 8% στον πληθωρισμό. Και θέλω να ρωτήσω το εξής, κύριε Κόλλια. Η αύξηση αυτή οφείλεται μόνο στις τεράστιες αυξήσεις στην ενέργεια ή επηρεάζεται και από άλλους παράγοντες? Κυρίαρχα στις αυξήσεις ενέργειας, για τον απλούστατο λόγο ότι αυτές τροφοδοτούν αυξήσεις σε μια σειρά από τομείς, παραδείγματος χάρη κόστος μεταφορών, κόστος παραγωγής και ούτω καθεξής, και καταλήγει τελικά στο ράφι του καταναλωτή. Ακόμα και οι αυξήσεις στις τιμές των σιτηρών και άλλων τέτοιων πρώτων υλών έχουν επίσης μια επίδραση στις τιμές που όλοι μας βλέπουμε να έχουν πάρει την ανιούσα τις τελευταίες εβδομάδες. Το βασικό, το κυρίαρχο πρόβλημα είναι ότι επειδή σε μεγάλο ποσοστό, θα έλεγα σχεδόν αποκλειστικά, μπορούμε να αποδώσουμε αυτές τις πιέσεις στον πόλεμο στην Ουκρανία, με δεδομένο ότι είναι αβέβαιη η πορεία και η εξέλιξή του, παρόλο που υπήρχαν κάποιες αισιόδοξες προβλέψεις ότι θα ολοκληρωθεί μέσα σε σχετικά βραχή χρονικό διάστημα, αυτές οι προβλέψεις εκ του αποτελέσματος δεν έχουν επιβεβαιωθεί, ενώ υπάρχουν αντιθέτως εκτιμήσεις ότι μπορεί να είναι ένας πόλεμος που με διαφορετικά επίπεδα έντασης να τραβήξει σε μάκρος χρόνο, με ό,τι αυτό προφανώς συνεπάγεται για την οικονομική διάσταση των επιπτώσεων του πολέμου αυτού, πέρα από τις δραματικές εικόνες που βλέπουμε από τα μέτωπα της Ουκρανίας. Άρα η εκτίμηση είναι ότι ο πληθωρισμός θα παραμείνει μαζί μας, οι αυξημένες τιμές για όλο το 2022 και πιθανότατα και για ένα κομμάτι του 2023 στο καλό σενάριο. Οι εκτιμήσεις της Τράπεζας της Ελλάδος, οι τελευταίες που εγώ έχω υπόψη μου, λένε ότι για το 2022 ο πληθωρισμός θα κυμανθεί περίπου στο 5,2%, που είναι ένα από τα υψηλότερα ποσοστά που έχουμε δει εδώ και περίπου, ίσως και παραπάνω από 20 χρόνια. Για άλλες ευρωπαϊκές χώρες ο πληθωρισμός που βιώνουν αυτή τη στιγμή είναι ο μεγαλύτερος εδώ και 40 χρόνια, για να καταλάβετε το μέγεθος της επίδρασης. Στο κακό σενάριο μιας παρατεταμένης πολεμικής αναμέτρησης, πιθανότατα το ποσοστό του πληθωρισμού για όλο το 2022 να ανέβει στο 7% περίπου, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις πάντοτε της Τράπεζας της Ελλάδος, ψαλιδίζοντας 2 ποσοστιαίες μονάδες από τον ρυθμό μεγέθυνσης του ΑΕΠ. Είναι προφανώς ένα πολύ δύσκολο παγκόσμιο και ευρωπαϊκό οικονομικό περιβάλλον που επηρεάζει αρνητικά την χώρα μας, η οποία με δεδομένες τους περιορισμούς τους δημοσιονομικούς που έχει, δεν έχει και πάρα πολλά περιθώρια να μπορέσει να ανταποκριθεί στα δίκαια, ας το ονομάσουμε έτσι, αιτήματα των νοικοκυριών και κυρίως αυτών που πλήττονται περισσότερο. Ο ρυθμός ανάπτυξης, κύριε Κόλλια, θα επηρεαστεί και τι θα σημάνει αυτό για τη χώρα μας? Η εκτιμήση είναι ότι ήδη έχει επηρεαστεί κατά μία ποσοστιαία μονάδα περίπου σε σχέση με τις αρχικές προβλέψεις της εισηγητικής εκθέσεως που ψηφίστηκε το Δεκέμβρη, δηλαδή πριν από λίγους κυριολεκτικά μήνες. Και κατά συνέπεια εκτιμάται ότι στο καλό το σενάριο, γιατί πάντοτε με σενάρια μιλάμε, δεν μπορούμε να είμαστε ακριβείς στις αυτές τις εκτιμήσεις, από το 4,5% περίπου που προβλεπόταν θα μειωθεί στο 3,8%. Στο κακό σενάριο θα μειωθεί ακόμα παραπάνω κατά μία ποσοστιαία μονάδα, ακόμα κατά μία ποσοστιαία μονάδα, στο 2,8% για το 2022. Βεβαίως μέσα σε αυτό το, θα έλεγα, ίσως λίγο ζωφερό
περιβάλλον που περιγράφω, υπάρχουν και καλά, ας το ονομάσουμε, νέα. Μην ξεχνάτε ότι πριν από λίγες ημέρες, πριν από 2 ημέρες, εκταμιεύτηκε η πρώτη δόση των 3,6 δισεκατομμυρίων ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, και αυτοί οι πόροι που θα συνεχίσουν να εισραίουν στην ελληνική οικονομία τα επόμενα χρόνια θα αποτελέσουν πολύτιμη τονωτική ένεση για τις επιδόσεις της οικονομίας μας. Παράλληλα, μέχρι στιγμής τουλάχιστον φαίνεται να μην έχει επηρεαστεί ο τουρισμός σε ό,τι αφορά τις κρατήσεις. Τουναντίον, υπάρχουν στοιχεία που δείχνουν μία αύξηση πέρα από τις όποιες προβλέψεις στις κρατήσεις. Έχω στο μυαλό μου το πρόσφατο αριθμό που είδα, ότι οι αυξήσεις στις κρατήσεις Airbnb έχουν αυξηθεί κατά 230 περίπου %. Αντιλαμβάνεστε, με δεδομένη την σημασία που έχει ο τουρισμός για τις επιδόσεις ελληνικής οικονομίας, είναι αυτός που μας κράτησε την προηγούμενη χρονιά. Το 21, και, ναι. Ακριβώς το 21. Αυτό είναι όντως ένα καλό, ένα αισιόδοξο νέο. Ευελπιστούμε ότι όντως αυτές οι εκτιμήσεις θα επαληθευτούν. Για δεύτερη φορά, κύριε Κόλλια, μέσα σε 2 χρόνια έχουμε έκτακτο προϋπολογισμό. Να θυμίσω πως η τελευταία φορά ήταν το Μάρτιο, έτσι, αν δεν κάνω λάθος, του 2020, τότε λόγω των επιπτώσεων του κορονοϊού. Έρχεται λοιπόν το κράτος ξανά με έκτακτο προϋπολογισμό για να καλύψει τις ανάγκες. Τι σημαίνει αυτό για τη χώρα μας? Γιατί, ξέρετε, δεν έχουμε όλες τις πολύτιμες γνώσεις που έχετε εσείς στην οικονομία και θα ήθελα να το εξηγήσουμε για να το καταλάβει και ο κόσμος. Από μια οπτική γωνία, για μας τους καθηγητές οικονομικών, τα τελευταία χρόνια είναι πραγματικά πολύ ενδιαφέροντα, γιατί όντως μέσα σε 2 χρόνια η κυβέρνηση υποχρεώθηκε, μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα από τη στιγμή που ψήφισε τον προϋπολογισμό, να καταθέσει έναν έκτακτο προϋπολογισμό. Αυτός που κατατέθηκε και νομίζω συζητείται την Πέμπτη, αν δεν κάνω λάθος, στην Βουλή, είναι της τάξης των 2,6 δισεκατομμυρίων ευρώ. Αυτές είναι επιπρόσθετες δαπάνες που θα υποχρεωθεί, ήδη υποχρεώνεται εξάλλου, να πραγματοποιήσει η κυβέρνηση για να μπορέσει να αντισταθμίσει μερικώς τις αρνητικές επιπτώσεις που προκαλούν οι αυξήσεις στην ενέργεια. Προφανώς, και δεν χρειάζεται να με ρωτήσετε, δεν θα μπορέσει κανένας προϋπολογισμός και καμία κυβέρνηση, για την ακρίβεια, δεν θα μπορέσει να καλύψει πλήρως αυτό το κόστος που συνεπάγεται για το διαθέσιμο εισόδημα των ελληνικών νοικοκυριών. Απλώς αποτελεί μια μικρή υποστήριξη σε ένα δύσκολο οικονομικό περιβάλλον. Γιατί τα περιθώρια, τα δημοσιονομικά περιθώρια που έχει η χώρα μας, είναι αρκετά περιορισμένα. Μην ξεχνάτε ότι το χρέος μας είναι το υψηλότερο με διαφορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το δεύτερο ή το τρίτο μεγαλύτερο παγκοσμίως ως ποσοστό του ΑΕΠ πάντοτε, αν έρχεται στο 193-195% του ΑΕΠ. Και επιπροσθέτως έχουμε το στόχο να κατακτήσουμε την λεγόμενη επενδυτική βαθμίδα μέσα στο 2023, ούτως ώστε να μην επηρεαστεί αρνητικά το κόστος δανεισμού μας. Σε αυτό το περιβάλλον πρέπει να συνυπολογίσουμε και την ισχυρή, θα έλεγα, πιθανότητα η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα προς το φθινόπωρο να αυξήσει τα επιτόκια της. Ήδη υπάρχουν πιέσεις προς αυτή την κατεύθυνση, ούτως ώστε ο πληθωρισμός που όλοι βιώνουμε τώρα να μην καταστεί δομικό στοιχείο της ευρωπαϊκής οικονομίας. Είναι μια λύση δηλαδή τα επιτόκια, έτσι δεν είναι? Η αύξηση των επιτοκίων προφανώς συγκρατεί τον πληθωρισμό, αλλά ταυτόχρονα όμως έχει επιβραδυτικές επιδράσεις στις επιδόσεις της ελληνικής οικονομίας και σε ό,τι αφορά την Ελλάδα και στο κόστος δανεισμού. Όλα αυτά λοιπόν συνθέτουν ένα πολύ δύσκολο οικονομικό περιβάλλον και πραγματικά όλα τα οικονομικά επιτελεία στην Ευρώπη ασκούνται σε δύσκολες ασκήσεις ισορροπίας που προκαλεί αυτός ο εξωγενής διαταρακτικός παράγοντας, ο οποίος ήταν μέχρι και πριν από λίγους μήνες μία μη προβλέψιμη εξέλιξη με αβέβαιη κατάληξη. Αναφέρατε πριν για τα δημοσιονομικά της χώρας, αλλά και για όσα κάνει η κυβέρνηση και φιλοξενούμε κατά καιρού στο δελτίο μας ανθρώπους που εκπροσωπούν κλάδους επαγγελματίες και ζητούν κατάργηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης ή μείωση έστω και για λίγους μήνες. Από την άλλη πλευρά, η κυβέρνηση λέει ότι είναι πολύ δύσκολο να γίνει αυτό, γιατί θα δημιουργηθεί μεγάλο πρόβλημα στα δημοσιονομικά της χώρας. Ποια είναι η άποψή σας, κύριε Κόλλια? Αυτή είναι η πραγματικότητα. Δυστυχώς τα δημοσιονομικά της χώρας είναι, όπως είπα και προηγουμένως, δεν ιδιαίτερα ανθυρά, αν μου επιτρέπετε τον όρος. Επαναλαμβάνω, το χρέος μας είναι το υψηλότερο ως ποστό του ΑΕΠ με διαφορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση και κατά τη δική μου την εκτίμηση ίσως η μέτρα οριζόντιου χαρακτήρα δεν είναι καταστροφικά, ίσως, δηλαδή, και τα πιο αποτελεσματικά. Νομίζω είναι προτιμότερο να έχουμε στοχευμένα μέτρα σε κλάδους, τομείς, νοικοκυριά
που έχουν λιγότερες αντοχές για να ανταποκριθούν στις δύσκολες συνθήκες παρά στοχευμένα μέτρα που, παρά οριζόντια μέτρα που επηρεάζουν όλους. Για να δώσω ένα πολύ απλοϊκό παράδειγμα, μία μείωση στον ειδικό φόρο κατανάλωση στα καύσιμα ευνοεί και εμένα που οδηγώ ένα τερατώδες Hummer, δεν οδηγώ, απλώς δίνω ένα παράδειγμα, και το γείτονά μου που οδηγεί ένα μικρό χιλίων κυβικών αυτοκίνητο γιατί το εισόδημά του δεν του επιτρέπει να έχει κάτι μεγαλύτερο. Αυτού του είδους λοιπόν τα οριζόντια μέτρα έχουν αυτή την όχι τόσο αποτελεσματική λειτουργία, ενώ τα στοχευμένα συνήθως είναι και πιο αποτελεσματικά σε ό,τι αφορά τα πιο ευάλωτα κοινωνικά στρώματα και κοινωνικές ομάδες. Θέλω να πάμε και λίγο στη συμπεριφορά του Ρώσου Προέδρου. Πριν από λίγες ημέρες ανακοίνωσε ότι πλέον θα δέχεται να πληρώνεται με ρούβλια. Και κάνω την εξής σκέψη, εάν με αυτή την ευκολία το ζητάει, αύριο μεθαύριο θα μπορεί να αποφασίσει να κλείσει τη στρόφιγγα του φυσικού αερίου προς τη Δύση. Από εκεί όμως σκέφτομαι το εξής, εμείς θα είναι πολύ δύσκολο να βρούμε νέους προμηθευτές, αλλά και ο ίδιος θα δυσκολευτεί πολύ να βρει αγοραστές, έτσι δεν είναι? Δηλαδή είναι κάπως αμφιλεγόμενη και η οικονομία της Ρωσίας εξαρτάται πάρα πολύ από το φυσικό αέριο και τις εξαγωγές του φυσικού αερίου. Πιστεύετε ότι θα προχωρήσει σε κάτι τέτοιο? Θεωρώ ότι κάτι τέτοιο θα ήταν καταστροφικό, γιατί αφενός μεν τεχνικά δεν είναι τόσο απλό, κλείνω τη στρόφιγγα, δεν είναι μία βρύση που την ανοίγω και την κλείνω, χρειάζεται μια διαδικασία ώστε να σταματήσει η παραγωγή φυσικού αερίου αρκετών εβδομάδων αν όχι μηνών, δεν είμαι ειδικός επ' αυτού του θέματος. Εν πάση περιπτώσει όμως αυτή η σχέση είναι αμφίδρομη, υπάρχει μια σχέση αλληλεξάρτησης και εμείς είμαστε οι Ευρωπαίοι εξαρτημένοι από το ρωσικό φυσικό αέριο και σε λιγότερο βαθμό βέβαια από το ρωσικό πετρέλαιο, και η Ρωσία είναι αντίστοιχα εξαρτημένη από την Ευρώπη για τις πωλήσεις των ενεργειακών πόρων που εξάγει. Γιατί η Ρωσία δεν υπάρχουν εναλλακτικές διαδρομές του φυσικού αερίου. Ναι, μεν έχει υπογράψει μια συμφωνία με την Κίνα για να αυξηθούν οι προμήθειες, οι ροές φυσικού αερίου από τη Ρωσία προς την Κίνα, αλλά αυτό απαιτεί να υπάρξουν οι αγωγοί μέσω των οποίων θα μεταφερθεί το φυσικό αέριο στην Κίνα ή στην Ινδία ή οπουδήποτε αλλού. Αυτή τη στιγμή αυτοί οι αγωγοί δεν υπάρχουν. Είναι άρα θα πάρει πολύ καιρό για να δημιουργηθεί. Βεβαιότατα. Αρκετά χρόνια θα έλεγα μάλιστα. Είναι από την αντίστροφη το ίδιο πρόβλημα που αντιμετωπίζει και η Ευρώπη. Για να μπορέσει να έχει εναλλακτικές πηγές αερίου, ακόμα και αν εντοπίσουμε τις διαθέσιμες ποσότητες που δεν είναι διαθέσιμες διεθνώς, θα πρέπει να υπάρχουν και οι αντίστοιχες οδεύσεις, οι αντίστοιχοι αγωγοί που θα έρχονται σε κάποιο τερματικό στην Ευρωπαϊκή Ένωση και εν συνεχεία θα διοχετεύεται στο ευρωπαϊκό δίκτυο. Αυτού του είδους οι επενδύσεις απαιτούν και μεγάλα κεφάλαια και αρκετό χρόνο για να υλοποιηθούν. Ακόμα και αν ξεκινήσει σήμερα η κατασκευή ενός μεγάλου αγωγού, δεν θα ολοκληρωθεί πριν την πάροδο αρκετών ίσως ετών. Προφανώς σε αυτό το παίγνιο που εξελίσσεται μεταξύ Δύσης και Ρωσίας, στο τραπέζι όλοι οι παίκτες δείχνουν μια επιθετική συμπεριφορά, ενίοτε μπορεί να μπλοφάρουν, ενίοτε όχι. Αλλά πολύ φοβάμαι ότι η εξάρτηση της ρωσικής οικονομίας από τις ενεργειακές εξαγωγές είναι τόση που θα ήταν καταστροφικό κυριολεκτικώς να κλείσει την στρόφιγγα αυτών των ροών προς την Ευρώπη. Δεν νομίζω ότι είναι κάτι που ο πρόεδρος Πούτιν θα αποφασίσει ελαφρά την καρδία τουλάχιστον να το κάνει. Γιατί όπως είπα δεν έχει εναλλακτικούς τρόπους να διοχετεύσει το αέριο, το φυσικό αέριο που παράγεται στη Ρωσία. Και το μόνο που δεν θέλει τώρα είναι μια καταστροφή της οικονομίας του, έτσι δεν είναι? Ούτως ή άλλως η ρωσική οικονομία έχει πληγεί πάρα πολύ. Εκτιμήσεις που διαβάζω πιθανότατα το 22 να καταγράψει μία μείωση του ΑΕΠ εξαιτίας των κυρώσεων και των άλλων παραγόντων του κόστους του πολέμου αυτού καθ' αυτού. Ο πόλεμος είναι μια πολύ δαπανηρή άσκηση. Πέρα από το ανθρώπινο κόστος προφανώς, έτσι στοιχίζει. Οι εκτιμήσεις που διαβάζω είναι ότι η ρωσική οικονομία θα βυθιστεί κατά περίπου 10%. Το ρωσικό ΑΕΠ δηλαδή θα καταγράψει μία μείωση της τάξης του 10 ή και περισσότερο της 100. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτό είναι μια πολύ δύσκολη, θα δημιουργήσει πολύ δύσκολες οικονομικές καταστάσεις. Νομίζω οι ρωσικοί σιδηρόδρομοι, αν δεν κάνω λάθος, κήρυξαν ήδη πτώχευση γιατί δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους. Άρα ένα κλείσιμο της στρόφιγγας, επαναλαμβάνω, δεν είναι βρύση να το κάνει αύριο. Απαιτεί αρκετές εβδομάδες προετοιμασίας, τεχνικής προετοιμασίας. Προφανώς δεν είναι κάτι που θα βοηθήσει την Ρωσία, η οποία ούτως ή άλλως
βρίσκεται ήδη αρκετά, θα έλεγα, απομονωμένη στο διεθνές πολιτικό και οικονομικό σύστημα. Κύριε Κόλλια, σας ευχαριστώ για άλλη μια φορά και εγώ σας που ευχαριστώ. ήσασταν μαζί μας. Καλό απόγευμα.